Σε κατάληψη του σχολείου τους προχώρησαν σήμερα οι μαθητές του Δευτέρου ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας, προτάσσοντας το κτηριακό ως μείζον ζήτημα, αλλά και άλλα αιτήματα που έχουν να κάνουν με την έλλειψη καθηγητών, βιβλίων και άλλα. Επιπλέον, οι μαθητές εξέφρασαν τον προβληματισμό τους σχετικά με το νέο λύκειο, τονίζοντας ότι θα προσθέσει ακόμα μία οικονομική επιβάρυνση στους γονείς τους με την αύξηση των φροντιστηριακών ωρών, ενώ ζήτησαν περισσότερη βοήθεια για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Ποια είναι τα προβλήματά σας τα βασικότερα? Οι καθηγητές που λείπουν, ναι, κάνουν τα παιδιά τριώρες και αυτό είναι κακό για τις πανελλήνιες. Δεν είναι μόνο η κατάληψη που κάνουμε, θέλουμε να βοηθήσουμε, ξέρω εγώ, το σχολείο, να έχει τα προκάτια αυτά. Τα βιβλία δεν έχουν έρθει στις σωστές ώρες. Δεν έχουν έρθει όλα. Δεν έχουν στην έρθει ώρα τους. Στα 80%. Ναι, άμα μπορεί να γίνουν σύνε έξτρα μαθήματα να βάλουν στο σχολείο για να μην πληρώνουμε και να μας βοηθάνε για πιο πολύ. Να είναι λιγότερες οι φροντιστηριακές ώρες. Έχουμε πάρα πολλά αιτήματα, είτε γενικά για το οτιδήποτε. Ναι. Πρώτον, έχουμε αιτήματα για... Δεν έχουμε αίθουσες. Στο εργαστικό, το κτηριακό. Έλλειψη καθηγητών, έλλειψη αίθουσες, από αίθουσες. Δεν μπορούμε γενικά να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το σχολείο. Το κλείνουμε, υπάρχει και το νέο σύστημα τώρα, φορτώθηκε και αυτό, σαν βάρος και πρώτα απ' όλα προσπαθούμε να έχουμε λεφτά για τα, ναι, για τα φροντιστήρια. Γενικά. Την κινητοποίηση των μαθητών στήριξε και ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Σωτήρης Αντωνιάδης, χαρακτηρίζοντας δίκαια τα αιτήματα των παιδιών, καθώς ζητούν, όπως είπε, τα αυτονόητα νέες αίθουσες διδασκαλίας, διότι ο αριθμός των μαθητών αυξάνεται κάθε χρόνο και παρά τις προσπάθειες του Δήμου Εορδαίας με την τοποθέτηση προκάτεθουσών, δεν καλύπτονται οι ανάγκες. Τα αιτήματα των παιδιών είναι απόλυτα δίκαια. Ναι. Όσον αφορά το χώρο του σχολείου, λοιπόν, και τα προβλήματα που διακατέχουν τα παιδιά, έχουν να κάνουμε με έλλειψη κτηριακών εγκαταστάσεων. Γίνεται μια προσπάθεια από το Δήμο όσον αφορά, παρά το ότι ο Δήμος δεν είναι καθήλυνα αρμόδιος, δίνεται η προτεραιότητα στο δεύτερο ΕΠΑΛ ώστε να πάρουμε πλοκάτ. Είναι η μόνη εφικτή λύση ώστε να εγκαταστούν τα παιδιά. Και με τη ροή των μαθητών που έρχονται, φέτος είχαμε 55-57 μαθητές. Νέους μαθητές. Νέους μαθητές. Λοιπόν, του χρόνου θα είμαι ακόμα παραπάνω. Νομίζω ότι τα παιδιά ζητάνε το αυτονόητο, να έχουν χώρους και χώρους εγκαταστάσεις να μπορούν να κάνουν σωστά μάθημα. Μάλιστα. Κύριε Αντωνιάδη. Είναι γυρολόγοι. Κύριε Αντωνιάδη, όσον αφορά τα κενά, οι καθηγητές είναι αρκετοί, τα έχουν καλύψει? Ήδη έχουμε αναπλήρωση και στο επόμενο διάστημα νομίζω θα έχει τελειώσει αυτό το θέμα. Δεν είναι το μείζον. Το μείζον είναι οι κτηριακές εγκαταστάσεις. Αυτό που προτάξατε. Η πρόσβαση εξωσχολικών και τα προβλήματα που δημιουργούνται έτσι στον χώρο του γυμναστηρίου. Ο κύριος Αντωνιάδης έθιξε και το πρόβλημα της πρόσβασης εξωσχολικών στο γυμναστήριο του σχολείου, προκαλώντας πολλές φθορές, ενώ τόνισε και την ανάγκη φύλαξης των χώρων επί 24 ώρου βάσεως.